Τις κάλπες προσήλθαν την Παρασκευή οι κατοικοί της Ιρλανδίας κατά τη δεύτερη ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Σάιμον Χάρις, ψήφισε πρόωρα, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να έρθουν και να ψηφίσουν, να έχουν λόγο, να ρίξουν την ψήφο τους, γιατί φυσικά αν δεν εμφανιστείς, επιτρέπεις σε κάποιον άλλο να μιλήσει για λογαριασμό σου. 14 ευρωβουλευτές θα εκλεγούν μετά από μια προεκλογική εκστρατεία, στην οποία κυριάρχησε η διαμάχη για τον αυξανόμενο αριθμό των αιτούν των άσυλο και τη σοβαρή έλλειψη προσιτής στέγασης. Η δημόσια ανησυχία για την αυξημένη παρουσία Ουκρανών και άλλων προσφύγων σε κέντρα ασύλου και σε σκηνές σε όλο το Δουβλίνο όθησε την κυβέρνηση συνασπισμού να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης της κοινωνικής στήριξης των μεταναστών και της απομάκρυνσης των καταβλισμών. Σχεδόν 3,6 εκατομμύρια πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους για τις ευρωεκλογές στην Ιρλανδία. Παράλληλα με τις ευρωεκλογές διεξάγονται και περιφερειακές εκλογές. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν όταν κλείσουν οι κάλπες το βράδυ της Κυριακής.